Το δικό μου πάντως νομίζω είναι ανοιχτό ήδη. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε σήμερα εδώ κοντά σας και όπως είπε και ο κύριος Ριζόπουλος, έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής αρκετά θέματα τα οποία υπήρξαν τροφή για σκέψη. Επειδή δεν ακούστηκαν τα ονόματά μας, είμαι η Νανά Ιωακιμίδου, Chief Commercial Officer της Generation Y. Είμαι η Eva Bouzi, Digital Marketing Director στο Branding Department της Generation Y. Σήμερα είμαστε κοντά σας για να μιλήσουμε για τον ρόλο των social media στο digital transformation και γενικότερα στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Πριν από αυτό, ας δούμε μερικά γρήγορα στοιχεία για την Generation Y. Δραστηριοποιούμαστε επίσης 17 συναπτά έτη σε όλο το φάσμα των digital υπηρεσιών, διαθέτοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 120 επαγγελματίες εξειδικευμένους για να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και έχουμε επεκταθεί σε πάνω από 20 χώρες με ενεργά projects, τα οποία αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 1000 σε αριθμό. Πριν περάσουμε να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των social media στο digital transformation μιας επιχείρησης, πάμε να δούμε σε τι συνίσταται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς θα σκέφτεστε ότι «ΟΚΕΙ, έχω ένα φυσικό κατάστημα, κάνω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και αυτό αμέσως σηματοδοτεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής μου». Πιστέψτε με όμως, αυτό είναι μόλις ένα φυλλαράκι από ένα κλαδί, από ένα δέντρο, στο οποίο ανήκει όλο το δάσος που λέγεται ψηφιακός μετασχηματισμός. Όπως βλέπετε, υπάρχουν μία σειρά από υπηρεσίες που εξυπηρετούν το digital transformation μιας επιχείρησης, ξεκινώντας, για παράδειγμα, από την έρευνα αγοράς, η οποία έρευνα αγοράς μας βοηθάει καταρχάς να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε ποιο είναι το positioning της επιχείρησής μας, καθότι αν δεν γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, πώς θα γνωρίζουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Επίσης, βέβαια, με την έρευνα αγοράς μπορούμε να καταγράψουμε ιδέες, τάσεις, προτάσεις, εμπορικές ανάγκες και φυσικά το profiling του target group που μας ενδιαφέρει να στοχεύσουμε. Το οφθαλμοφανές σε μια digital transformation μιας επιχείρησης είναι προφανώς το web design, το οποίο web design πρέπει να διέπεται από ορισμένους κανόνες για να έχει πάνω απ' όλα εμπορική απήχηση και όχι απλώς να είναι ένα καλέσθητο αποτέλεσμα στην οπτικοποίηση της επιχείρησής μας. Web development. Web development ίσως είναι η κορονίδα του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης. Προφανώς έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις γύρω από το αν είναι καλύτερο να επιλέξουμε κλειστού ή ανοιχτού κώδικα, πλατφόρμα κλπ. Ωστόσο, το γεγονός είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε γενικότερα αυτή η πλατφόρμα που θα επιλέξουμε να είναι συμβατή με οποιασδήποτε third-party integrations, με ERP, CRM, courier web services, τράπεζες και φυσικά πάνω απ' όλα να εξοικονομεί εργατόρες από το διαχειριστή. Γιατί άμα έχουμε χαμηλά λειτουργικά κόστη, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και η παραγωγικότητα και η κερδοφορία της επιχείρησης. Mobile. Το mobile κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι στη ζωή μας μέσα. Ωστόσο, όταν λέμε mobile, εννοούμε να φτιάχνουμε κάποιες εφαρμογές, οι οποίες να έχουν personalized χαρακτήρα για τον ίδιο το χρήστη. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς, λοιπόν, να είναι ένα responsive design το site μας, το e-shop μας ή οτιδήποτε άλλο φτιάξουμε online. Μας ενδιαφέρει να έχει προσωποποιημένο χαρακτήρα. Branding. Branding marketing, το οποίο είναι μια υπηρεσία η οποία μας βοηθάει να ενισχύσουμε ή να δημιουργήσουμε ακόμη το brand awareness του brand μας, του προϊόντων μας, της εταιρείας μας. Αλλά από εκεί και πέρα, ο απόλυτος βέβαια στόχος είναι να δημιουργήσουμε top of mind awareness. Είναι γνωστό ότι facts tell, but stories sell. Με το branding marketing είναι αυτό που λέμε ότι δημιουργούμε το storytelling πίσω από το brand μας. Γιατί κάποιος, λοιπόν, να θέλει να αγοράσει από εμάς. Αντίστοιχα, το performance marketing είναι γενικότερα η κορονίδα του return on investment, του ROI. Εκεί, λοιπόν, εξετάζουμε πώς μπορούμε να έχουμε πιο αποδοτική απόδοση στο κεφάλαιο που επενδύουμε στη διαφημιστική μας δαπάνη. Business consultancy. Φυσικά, όλες αυτές οι υπηρεσίες
Είναι καλό να συνοδεύεται από business consultancy, να υπάρχει κάποιος έμπειρος συνεργάτης από πίσω, ο οποίος μπορεί να σας καθοδηγήσει ως προς τις επιλογές σας, ακόμη σε ό,τι αφορά ακόμη και τα logistics, την αποθήκη, ακόμη και για το προσωπικό, το κατάλληλο να βρεθεί για την κατάλληλη θέση και γενικότερα να μπορεί να σας καθοδηγήσει ή να σας δώσει κάποια tips, ακόμη και για να χτίσουμε εμπορικές πολιτικές, αναχώρα ενδεχομένως, για όποιους κάνουν εξαγωγές, και ακόμη και ακόμη πώς να αντιμετωπίζουμε τον ψηφιακό μας καταναλωτή, γιατί έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις από τον φυσικό καταναλωτή. Στο digital transformation παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η συνεχής βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μας. Το συνεχές optimization. Γενικότερα, καλό είναι να παίρνουμε data-driven αποφάσεις και όχι απλά να τα έχουμε τα δεδομένα, τα data, αλλά ουσιαστικά να τα αναλύουμε κιόλας, είτε αφορά την ίδια μας την επιχείρηση και πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τα δικά μας operations, είτε αφορά γενικότερα το target audience που απευθυνόμαστε, για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε με αποτελεσματικότερο τρόπο και άρα να κάνουμε αποδοτικότερη την online παρουσία μας. Γενικότερα, λοιπόν, θα λέγαμε συνοψίζοντας ότι το digital transformation διαθέτει 4 πυλώνες. Καταρχάς, με οποιαδήποτε κίνηση μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα των πωλήσεών μας, μπορούμε να πουλήσουμε περισσότερο σε περισσότερους, αφού κάνουμε εγνωσμένο το brand μας με καλύτερο τρόπο και αποδοτικότερο. Αλλά φυσικά, το digital transformation μπορεί να αφορά ακόμα και τα operations μιας επιχείρησης. Δηλαδή, πώς θα βελτιστοποιήσω κάποιες καταστάσεις, προκειμένου οι ίδιοι μου οι συνεργάτες να γίνουν πολύ πιο αποδοτικοί και πολύ πιο παραγωγικοί στην δουλειά που έχουν να κάνουν καθημερινά. Φυσικά, το digital transformation μπορεί να συμβάλλει ακόμα και στην αύξηση του engagement των ίδιων μας των υπαλλήλων, καθότι όταν έχουμε κάτι ψηφιακό που εν τέλει τους λύνει τα χέρια από, από τις καθημερινές τους ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι τους περνάμε τα σωστά values και αρχίζουν και χτίζουν loyalty με την ίδια την εταιρεία. Αντίστοιχα, loyalty μπορούμε να χτίσουμε και για τους πελάτες μας, τους οποίους όσο τους τροφοδοτούμε με ψηφιακά εργαλεία που αυξάνουν το engagement με το brand μας, τόσο, όπως μας έδειξαν και οι έρευνες, τόσο μπορούν και να το αξιοποιήσουν καλύτερα. Αυτό, λοιπόν, είναι, σε αυτό συνίσταται ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης. Και πάμε να δούμε τώρα κατά πόσο τα social media βοηθούν ή όχι στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται online. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει η Eva Bouzi. Κάπου εδώ μπαίνω εγώ τώρα. Ουσιαστικά αυτό στο οποίο καλούμε να απαντήσω σήμερα είναι στο αν τα social media μπορούν να ωφελήσουν μία online επιχείρηση. Η απάντησή μου είναι πως σαφώς και μπορούν. Αφήνω τα νούμερα να με υποστηρίξουν στο ναι μου αυτό, γιατί από τον παγκόσμιο πληθυσμό η μισή είναι ενεργή χρήστες του ίντερνετ, τα 2 δις είναι ενεργή χρήστες του Facebook και προφανώς όταν λέω ενεργή χρήστες δεν εννοώ αυτούς που κάποια στιγμή φτιάξανε ένα account και το παράτησαν κάπου εκεί στην άκρη, εννοώ αυτούς που τις τελευταίες 30 μέρες έχουν κάνει τουλάχιστον μία δραστηριότητα. Τι μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε? Για μένα 2 πράγματα. Πρώτον, ναι, ότι αν το Facebook ήταν χώρα θα ήταν η πολυπληθέστερη του κόσμου. Και δεύτερον, ότι το κοινό μας ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να το βρούμε online στα social media. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή μας ενδιαφέρει φυσικά και το κομμάτι της Ελλάδας, δεν πάει αυτό. Πάει, πήγε. Η κατάσταση δεν αλλάζει πολύ. Ουσιαστικά από ολόκληρο τον πληθυσμό η μισή είναι ενεργοί χρήστες, παραπάνω βασικά από τους μισούς, είναι ενεργοί χρήστες των social media και μιλάμε φυσικά για ηλικίες 13-65. Δεν βάζω μικρότερους ή μεγαλύτερους στο σύνολο αυτό. Και επειδή κάθε μέρα στο πλαίσιο της δουλειάς δέχομαι την ερώτηση «Οκ, εγώ μπορώ να κάνω social media για τη δική μου επιχείρηση? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνω social media για τη δική μου επιχείρηση?» Αυτό που έχω να σας πω είναι ουσιαστικά 2 πράγματα. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη 2 παράγοντες. Πρώτον, εκεί έξω υπάρχουν πολλά social networks τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν. Καταρχάς όμως θα πρέπει να δείτε ποια είναι τα κανάλια εκείνα τα οποία εκφράζουν το δικό σας το brand και το δικό σας το κοινό. Φυσικά δεν ταιριάζουν όλα σε όλα. Δεύτερον, κάθε κανάλι έχει πάρα πολλές δυνατότητες στόχευσης, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε. Εσείς, λοιπόν, πρέπει στο έπακρο να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες αυτές για να φτάσετε το κοινό σας. Γιατί μιλάμε πλέον για ένα κοινό
το οποίο είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο και κάθε μέρα, όπως είπε και η Ζωή πριν, δέχεται πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία είναι τόσο πολλά και τόσο πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο, που τελικά πρέπει με κάποιο τρόπο το δικό μας το brand, τη δική μας η επιχείρηση, να μπορέσει να τραβήξει την προσοχή του χρήστη. Άρα λοιπόν, εμείς τι καλούμαστε να κάνουμε. Καλούμαστε να φτιάξουμε την εικόνα του brand μας με τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά να είναι πιο sexy από τον ανταγωνισμό μας στα μάτια του κοινού. Πώς λοιπόν θα κάνουμε το brand μας να είναι λίγο πιο sexy από όλα τα υπόλοιπα. Εγώ από τη δική μου την πλευρά θα σας πω σήμερα 6 tips, τα οποία είναι έτσι απλά αλλά θαυματουργά και τα οποία τουλάχιστον για ξεκίνημα θα σας βοηθήσουν στο εγχείρημά σας αυτό. Λοιπόν, πρώτον, εάν στο μυαλό σας επικρατεί η άποψη ότι στα social media πρέπει να ανεβάζουμε καθαρά και μόνο προϊοντικό περιεχόμενο, okay, ξεχάστε το, δεν ισχύει. Κανένας χρήστης δεν θέλει 365 μέρες το χρόνο να βλέπει από σένα να ανεβάζεις προϊοντικό περιεχόμενο. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς για ένα μόνο λεπτάκι στη θέση ενός χρήστη. Μπαίνω στο feed μου, βλέπω 200-300 διαφορετικά μηνύματα που φωνάζουν «Αγόρασε με τώρα», «Επωφελήσου τώρα», «Πάρε με τώρα». Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, okay. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, εάν τύχει και εκείνη τη στιγμή δεν σας κάνει unfollow, okay, την άλλη μέρα που μπορεί να το πετύχετε και σε μια πολύ χειρότερη φάση, το πιο πιθανό σενάριο είναι να σας κάνει. Οπότε εμείς τι έχουμε καταφέρει. Ένα χρήστη που πιθανό να κοπιάσαμε και να τον κερδίσουμε, τελικά να τον χάσουμε με τον πιο απλό τρόπο. Γιατί μας ένιωξε μόνο να δούμε πώς θα καλύψουμε την αγοραστική του ανάγκη, δεν μας ένιωξε όμως καθόλου πώς θα καλύψουμε τα ενδιαφέροντά του. Έτσι λοιπόν, δεν μας ένιωξε να χτίσουμε σχέση με το χρήστη. Δεν μας ένιωξε να χτίσουμε community. Μπορώ να σας δώσω δύο παραδείγματα, καλά παραδείγματα, έτσι. Εδώ είναι ένα brand το οποίο, εντάξει, λογικό να μην το ξέρετε πολλοί από εσάς, δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Είναι ένα brand που ξεκίνησε φτιάχνοντας παντελονάκια με ελεφαντάκια. Ωραία. Όπως βλέπετε από το Instagram account του, δεν βάζει μόνο παντελονάκια με ελεφαντάκια, βάζει πολυπίκυλο περιεχόμενο, που φυσικά όμως δεν είναι μακριά από τη φιλοσοφία και από το ύφος του brand, είναι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας αυτής. Άρα λοιπόν είναι περιεχόμενο που εκφράζει το ίδιο το brand. Με αυτόν τον τρόπο τι κατάφερε. Κατάφερε πέρα από τα παντελονάκια ξαφνικά να φτιάχνει και φουστανάκια, να φτιάχνει και κιμονό, να φτιάχνει και παντελόνια γιόγκα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά αύξησε την ποικιλία αυτών που εμπορευόταν. Και φυσικά το engagement με το κοινό είναι σε φανταστικά επίπεδα. Θα σας πω και κάτι άλλο μετά γι' αυτό, αλλά νομίζω δεν κολλάει πολύ εδώ. Ένα άλλο παράδειγμα, για να ευλογήσουμε και λίγο τα δικά μας τα γένια. Έφυγα. Λοιπόν, είναι Λερμπολάριο. Είναι πολυεθνική, ιταλικό brand. Πελάτη στη Generation Y στην Ελλάδα, όπου ουσιαστικά έκανε την επίσημη εμφάνισή της στην Ελλάδα φέτος, τον Οκτώβριο του 2016. Εμείς, μαζί με τον πελάτη, αποφασίσαμε από κοινού το μοναδικό όχημα επικοινωνίας να είναι το digital και το βασικό κανάλι να είναι το Facebook. Δεν είχε budget, τρελό. Οπότε, λοιπόν, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τη στρατηγική αυτή που σας λέω και τώρα, να χτίσουμε ουσιαστικά σχέση με το κοινό μας, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα community. Εν ολίγης, καταφέραμε μέσα σε 4 μήνες απλά να ξεπουλήσουμε ακόμη και το αποθεματικό και καταφέραμε να έχουμε συνεργασία με 56 επιπλέον φαρμακεία, φυσικά καταστήματα. Κάτι φυσικά που μαρτυρά την επιτυχία της κίνησής μας αυτής. Από εκεί και πέρα, μάλλον να το κλείσω για να μην προχωρήσω το προηγούμενο, εγώ αυτό που ήθελα να σας πω γενικά εν ολίγης είναι ότι μπορούμε να είμαστε πολυσιακοί χωρίς να είμαστε επιθετικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το community. Okay, το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό. Ο χρόνος απόκρισης είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ναι. Λοιπόν, γενικά, οι χρήστες έχουν την τάση να κάνουν ερωτήσεις. Φυσικά, δεν θέλουν μία απάντηση από εσάς, την περιμένουν, την απαιτούν. Άρα, λοιπόν, αν εμείς δεν απαντήσουμε στο χρήστη, τι έχουμε καταφέρει. Έχουμε καταφέρει πρώτον να τον οθήσουμε στον ανταγωνισμό. Γιατί αν εμείς δεν δώσουμε μία απάντηση, προφανώς θα τη δώσει ο ανταγωνισμός. Άρα, καληνύχτα. Δεύτερον, έχουμε καταφέρει
να δείξουμε ότι δεν είμαστε ένα brand αξιόπιστο, μία επιχείρηση αξιόπιστη. Μία επιχείρηση ανθρωποκεντρική, που δεν τη νοιάζει μόνο να σε δει εσένα χρήστη μου σαν καταναλωτή, τη νοιάζει να σε δει σαν άνθρωπο. Αυτό ο χρήστης το αντιλαμβάνεται. Και όταν έρθει η στιγμή να πάρει την αγοραστική απόφαση, έχεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα τελικά να επιλέξει εσένα. Και φυσικά, επειδή δεν κάνει πάντα ερωτήσεις ο χρήστης, πολλές φορές οι ερωτήσεις μπορεί να είναι και παράπονα, το οποίο παράπονο, εάν δεν είσαι εκεί να το διαχειριστείς τη στιγμή που πρέπει, μπορεί να εξελιχθεί σε μία κατάσταση ανεξέλεγκτη. Θα πρέπει να σας πω ότι γενικά καλό είναι εντός 2 ώρων να μπορούμε να απαντάμε. Βέβαια, αν μπορείτε να είστε alert 24 ώρες 24 ώρο, είναι η ιδανική λύση, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε και σε ακραία παραδείγματα, τύπου να κατεβάσουμε και τη σελίδα μας στο Facebook. Το έχουμε δει φυσικά από όσοι είμαστε στο χώρο, το έχουμε δει πολλάκις, έτσι. Λοιπόν, δεν αρκεί όμως να δίνουμε μία γρήγορη απάντηση, μία αυτοματοποιημένη απάντηση, που είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που ακολουθούν τα brands τελευταία, τύπου ευχαριστούμε πολύ, θα επανέλθουμε σύντομα. Okay. Είμαι χρήστης και θέλω από σένα μία απάντηση. Με λένε Εύα, έχω όνομα και απευθύνομαι σε σένα. Όταν εγώ λοιπόν ρωτάω και παίρνω μία απάντηση κονσέρβα, τύπου «Σε ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον, θα επανέλθουμε σύντομα», είναι πιθανό τελικά να φύγω και να μεταφέρω και αυτή την άσχημη εμπειρία μου. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω πολύ γρήγορα, είναι ότι δεν φοβόμαστε να απευθυνθούμε στο χρήστη με το όνομά του. «Καλησπέρα Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ», μπλα 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 μπλα. Δεύτερον, αν η γενικότερη επικοινωνία του brand μου το επιτρέπει, μιλήστε στον ενικό, δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή είμαστε όλοι άνθρωποι. Και τρίτον, μην φοβάστε να δείχνετε ότι είστε άνθρωποι και αν έχετε χιούμορ, εκμεταλλευτείτε το. Ένα παράδειγμα σε αυτό, πολύ πρόσφατο κιόλας, μπορεί και να το έχετε δει περισσότεροι από εσάς, είναι η ανάρτηση αυτή της Samsung, που με αφορμή το λανσάρισμα του νέου S8, έγραψε στο Twitter, ζήτησε ουσιαστικά από τους χρήστες να ανεβάσουν, να πούν μάλλον, τι είναι αυτό που θα έβγαζαν φωτογραφία με το πρώτο τους, με το νέο τους κινητό. Όπως κάθε φορά, πετάχτηκε ένας εξυπνάκιας, που είπε το μακρύ του ή το κοντό του, δεν ξέρω, είπε τέλος πάντων ότι θα έβγαζε το μωριό του. Η Samsung, λοιπόν, αυτομάτως απάντησε με ένα μικροσκόπιο. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός. Για 2 μέρες το online κοινό συζητούσε μόνο γι' αυτό και καταλαβαίνετε, λοιπόν, το value τελικά του να είμαστε άνθρωποι. Digital influencers. Είναι πολύ ωραίο να μιλάει το brand για το brand. Ακόμη πιο ωραίο όμως είναι να μιλάνε, το ξέρω ότι έχω καθυστερήσει, θα τελειώσω γρήγορα. Ακόμη πιο ωραίο όμως είναι να μιλούν και άλλοι για το brand. Οπότε λοιπόν, μη φοβάστε τις συνεργασίες με bloggers και digital influencers, αν αντέχει. Οπότε λοιπόν, βρείτε αυτούς που ταιριάζουν στο δικό σας προφίλ. Αν, για παράδειγμα, πουλάτε κοσμήματα, βρείτε μια fashion blogger η οποία σας κάνει, η οποία έχει ποιοτικό περιεχόμενο και η οποία έχει ένα engagement ικανοποιητικό για τα δικά σας τα μάτια. Και προχωρήστε σε συνεργασίες μαζί τους. Και επειδή όλα αυτά παίζουν ρόλο και επειδή μπορείτε να τα κάνετε όλα πάρα πολύ σωστά και τελικά να οδηγήσετε το χρήστη μέσα στο e-shop, εκείνη τη στιγμή λοιπόν φροντίστε το λεκτικό που περιγράφει το κάθε προϊόν, τέλος πάντων, να είναι σωστό και ξεκάθαρο όσο γίνεται περισσότερο. Από μένα 3 πολύ μικρά tips. Πρώτον, χρησιμοποιήστε λέξεις που ξυπνούν τις αισθήσεις, δηλαδή αν πουλάτε ένα φόρεμα, πείτε ότι είναι βελούδινο, ότι είναι αέρινο, ότι είναι καλοκαιρινό, ότι είναι ανοιξιάτικο. Πείτε τέτοια πράγματα, βοηθούν πάρα πολύ. Δεύτερον, απενεχοποιήστε το χρήστη, τη στιγμή της αγοράς νιώθει τύψεις, μπορεί να μην το βάλει τελικά στο καλάθι το προϊόν. Οπότε, κάντε τον να νιώσει ότι είναι μια μοναδική προσφορά. Κάντε τον να πιστέψει ότι αυτό το πράγμα έχει value. Έχει, δεν έχει. Η αγορά μετράει τελικά. Και προσπαθήστε να του πείτε ότι αυτό που θα αγοράσει μπορεί να το φορέσει και με πολλαπλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται, πήρες μπότες, βάλτες για βόλτα. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και αλλιώς. Και τρίτον, φροντίστε το κείμενο να είναι ξεκάθαρο. Πολύ ωραίο το design, αλλά το copy πρέπει να είναι σε ένα σημείο που να είναι εύκολο ο χρήστης να μπορεί με τα μάτια του να το εντοπίσει.
Και τελευταίο, τελειώνω γιατί με κοιτάτε επιθετικά, τελείωσα. Reporting και optimization. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το reporting. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτά που ήδη κάνουμε, να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Το A-B testing το συνιστώ, ανεπιφύλακτα. Δοκιμάστε το ακόμα και με διαφορετικά εικαστικά σε μία διαφήμισή σας. Για να δείτε τι είναι αυτό που αποδίδει καλύτερα. Κάπου εδώ τελείωσα, γιατί με αγχώσατε. Αυτό που έχω να σας πω για να κλείσω είναι ότι, okay, βγείτε από το comfort zone αυτό το οποίο είστε και απολαύστε τη μαγεία που τα social μπορούν να σας προσφέρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.